Καλημέρα, είμαι ο Θανάσιο Βησαλής, τεχνολόγος γεωγόνος και τεχνικός διευθυντής Gold Elas. Βρισκόμαστε σε έναν οπορών ακτινιδιάς, κατά την περίοδο της ανθοφορίας και το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τη μηχανική συλλογή γύρις των αρσενικών λουλουδιών με σκοπό την επερχόμενη τεχνητή γονιμοποίηση των θηλυκών λουλουδιών τη ακτινιδιάς. Είχαμε αναφέρει σε ένα πρισινό βιντεάκι μου τον τρόπο της εφαρμογής της, της γύρης στα θηλυκά και είχα πει τότε ότι θα ακολουθήσει και ένα βίντεο που θα δείχνουμε πώς γίνεται η συλλογή της γύρις. Η συλλογή της γύρης γίνεται με το συγκεκριμένο εδώ μηχάνημα το οποίο θα το περιγράψουμε λίγο για να δείτε περί είναι πρόκειται. Είναι ένα ιταλικό μηχάνημα ιταλικής κατασκευής το οποίο έχει δύο υποδοχές Α, μαζεύει γύρι δηλαδή σε δύο υποδοχές μια και μια δεύτερη εδώ έχει δύο ε, σπιράλ ε, τα οποία καταλήγουν σε σε αυτό εδώ πέρα σε αυτή εδώ τη σύτα από εδώ μπαίνει γύρι μεταφέρεται από το σπιράλ πίσω το σπιράλ αυτά είναι ειδική κατασκευή, είναι ηλεκτροστατικά για να μην κολλάει γύρι μέσα το μηχάνημα παίρνει κίνηση από το τρακτέρ, από το PTO, από το παρτικό δηλαδή που λένε η παραγωγή. Άρα δουλεύει με το, το τρακτέρ, με το ρεύμα, με το πετρέλαιο. Και η γύρι μπαίνει από εδώ πέρα, καταλήγει κάτω και έρχεται εδώ σε αυτά εδώ τα δοχεία. Και συγκεντρώνεται εδώ. Αυτή εδώ είναι η γύρι μας. Αυτή η σκόνη. το ξαναβιδώνουμε και συνεχίζουμε. Σημειωτάω ότι μόλις μαζέψουμε γύρω στη μία ώρα γύρι, αυτή πρέπει να βγει από εκεί και να μπει στο ψυγείο, στη γιατί είναι πολύ ευαίσθητη. Ε, αυτό που ήθελα να, να, πω στους παραγωγούς είναι ότι πέρα από μία καθαρά αεραστεχνική α, διαδικασία, δηλαδή η συλλογή της γύρης και η α, τεχνητή γονιμοποίηση μετά στα, στα θηλυκά αυτό εδώ πέρα μπορεί να παρουσιάσει και μια, ένα επιχειρηματικό, μια επιχειρηματική ευκαιρία, θα έλεγα, ένα παράθυρο, το οποίο μπορεί να αποφέρει κάποια καλά έσοδα στους παραγωγούς, με την έννοια ότι μπορούν να καλλιεργήσουν ένα κτήμα αυτούσιο με αρσενικά φυτά, δηλαδή πικιλίες διάφορες ποικιλίε αρσενικών φυτών, να μαζεύουν τη γύρη και να την διαθέτουν, να την πουλάνε. Εδώ τώρα έρχεται η Gingold σαν εταιρεία που ε, κάνει μια συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, συμβολιακή, δηλαδή αναλαμβάνει να παραλάβει όλη την ποσότητα της συγκομισμένης γύρης και να πληρωθεί ο εννοητό παραγωγός γι' αυτό. Ε, η εταιρεία δίνει σαν παροχή ε, τα φυτά, τα αρσενικά, όλα τα φυτά, όπως επίσης και το συγκεκριμένο μηχάνημα. Το συγκεκριμένο μηχάνημα παρεμπιπτόντως έχει ένα, ένα κόστος, το οποίο αυτή τη στιγμή με, την, με τη συνεργασία με την εταιρεία δεν το επιβαρύνει το παραγωγός. Ε, αυτό που θα έλεγα συμβουλευτικά στους παραγωγούς είναι ότι αξίζει να το, να το δούνε και κυρίως σε περιοχές ή σε κτήματα οποία έχουν πρόβλημα παραγωγής θηλυκών, Δηλαδή δεν είναι γόνιμα εδάφη, δεν είναι, είναι προβληματικά. Εδώ μπορεί τα αρσενικά φυτά έχουν το, τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν με λιγότερα έξοδα, σε, έχουν λιγότερες απαιτήσει από ό,τι έχουν τα θηλυκά. Άρα κάποιες περιοχές που θα προβλημάτιζε τον παραγωγό αν θα πρέπει να καλλιεργήσει καρποφόρο, δηλαδή δέντρο, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, ε, για να μην πάει και χαμένο το περιβόλι, να μπορεί να καλλιεργήσει αρσενικά φυτά, με σκοπό την παραγωγή γύρις πλέον και την πώληση της γύρις. Τώρα, να κάνουμε ένα μικρό pause και να δούμε λίγο πώς δουλεύει το μηχάνημα στην πράξη και τα ξαναλέμε σε ένα λεπτό. Αυτή ήταν η, η mini επίδειξη που κάναμε στο μηχάνημα. Είδατε ότι μπορούν να δουλέψουν και δύο χειριστέ άνετα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που ήθελα να τονίσω λίγο και να διευκρινίσω βασικά, γιατί κάποιοι παραγωγοί έχουν κάποιε απορίε, είναι ότι ε, αυτά τα δέντρα συγκομίστηκαν πριν από δύο μέρε, δηλαδή προχθέ. Αφήσαμε μία μέρα να ξεκουραστούν και σήμερα ερχόμαστε πάλι. Και όπως βλέπετε ότι είναι ξανά φορτωμένα στο πούμε γύρι, που σημαίνει ότι το φυτό δεν εξαντλείται, δηλαδή το αρσενικό δεν υπάρχει ο κίνδυνος να το εξαντλήσουμε από γύρι και ε, την επόμενη μέρα να μην έχει, τις επόμενες ημέρες να μην έχει, δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Είναι, είναι ας το πούμε σαν να λέμε ότι δίνουμε αίμα σήμερα και ε, τελειώνει το αίμα μας, ανανεώνεται αυτό. Δηλαδή όσο το, τα, τα λουλούδια είναι ενεργά, η γύρι παράγεται σχεδόν καθημερινά. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και τις επόμενες μέρες να έρθει η μέλισσα ή ο αέρας να γίνει η φυσική γονιμοποίηση. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Τώρα, επίσης, αν προσέξατε στην επίδειξη, επειδή το μηχάνημα αυτό χτυπάει στην ουσία το, τα λουλούδια, υπάρχει ένα νέφος γύρι το οποίο ορείται παράλληλα, γιατί δεν μπορεί να το μαζέψει όλα, ένα μέρος μαζεύει το μηχάνημα, το υπόλοιπο, εννοείται ότι δεν πάει χαμένο. ίσα ίσα με την ανακίνηση αυτή πηγαίνει γύρι και πάει και κολλάει στα λουλούδια. Άρα κάνουμε, κάνουμε επίση καλό. Δηλαδή, πέρα από τη, τη συλλογή τη γύρι που μα ενδιαφέρει, ανακοινούμε και τα, τα αρσενικά τα λουλούδια σε βαθμό που να κάνουμε και μια τεχνητή γονιμοποίηση, α το πούμε. Λοιπόν. Ε, αυτά ήθελα να πω, αυτά ήθελα να σας δείξω πώς γίνεται δηλαδή, η συλλογή γιατί πολλοί αναφέρεται ωραία πώς μπορούμε να την κάνουμε τη συλλογή, με αυτό το μηχάνημα είναι, και ο τρόπος της συνεργασίας με την G-Gold πλέον σαν επιχειρηματική δραστηριότητα, που θα ήθελα λίγο να την, όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται, να το μελετήσουν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε, ευχαριστώ πολύ για τη θέση και τα ξαναλέμε σε νεότερο βιντάκι.